Πρόκειται για μια ντροπιαστική εικόνα. Είναι πρωτοφανέ να τιμάτε ο αρχιερέας τη διαπλοκής κατά Κώστα Καραμαλή, ο άνθρωπο που κατέστρεψε την ελληνική οικονομία, που εκμάβλησε την ελληνική κοινωνία και που έθεσε σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδα για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία. Αυτά που έκανε ο Κώστα Σιμίτη θα αποτελέσουν μια μαύρη κοιλίδα στην ελληνική ιστορία όταν και εφόσον φύγουμε όλοι από τη ζωή όπως φαίνεται και όλοι αυτοί που έχουν λάβει εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια από τον Κώστα Σιμίτη. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως όλες αυτές οι αγιογραφίες που βλέπετε για έναν άνθρωπο του οποίου το μισό Υπουργικό Συμβούλιο πήγε κατηγορούμενο για σκάνδαλα καταδικάστηκαν πολλοί εξ αυτών, αποδείχθηκε ότι ζημίωσαν την πατρίδα για προσωπικό του όφελο. και έχουμε πει και άλλα ότι και τα ίμια δεν ήταν απόρρια μιας απλής μειοδοσία. Αλλά όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν εκείνη την εφιαλτική για την Ελλάδα νύχτα ήταν υπόδουλοι τη Siemens. Υπόδουλοι από τι μίζε τη Siemens. Τι οποίε μοίραζε ο γαμπρό του Ντεμιρέν. Ο σύζυγο τη Νουκρεντίν Ντεμιρέν. Ο κύριο Μιχάλη Χριστοφοράκο. Που έδινε τι μαύρε σακούλε στον κύριο Τσουκάτο για να τι πηγαίνει στον Κώστα Σιμίδη και στο Πασόκ. Αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίστηκαν την κρίση των ημείων όταν οι Τούρκοι γνώριζαν πω ήταν όλοι επίορκοι και εκμαυλισμένοι από τη Siemens και από άλλε συναφεί εταιρείε. Αυτό ο άνθρωπο που με δική του ευθύνη, όπω είχε καταγγείλει ο βουλευτή του Πασόκο κ. Μαγκούφη, είχε απολέσει ο Έλληνα πολίτη στα ελληνικά νοικοκυριά 66 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του χρηματιστηρίου, τα οποία έφυγαν έξω είτε με offshore και τα βρίσκαμε στι λίστε Λαγκάρτ. 66 δισεκατομμύρια το 2000 είναι σχεδόν το σύνολο του δημοσίου χρέου σήμερα. Για να καταλάβουμε ποιο πτώχευσε την Ελλάδα. Και τέλο, είναι ο άνθρωπο που πρόδωσε τον Τσαλάν, που πρόδωσε του αδερφούς μας Σέρβους, ο οποίο έχασε την τεράστια ευκαιρία να τελειώνει με τα Σκόπια όταν τον εκλυπαρούσαν οι Σκόπιανοί με τα γεγονότα στο Τέτοβο, να του αναγνωρίσουμε οποιοδήποτε όνομα, και αυτό δεν έκανε τίποτα. Mm -hmm. Και πολλά ακόμα που θα τα γράψει η ιστορία.